Κύριε Πρωτούλη, καλημέρα από τη Λάρισα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Είστε καλά? Όλα καλά, προσπαθούμε εδώ στον αγώνα. Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας και τη δική σας άποψη για το νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι οι δήμαρχοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τιμόνι των δήμων σε όλη τη χώρα γκρίνιαζαν από την πρώτη στιγμή για την εφαρμογή της απλής αναλογικής, γιατί δεν είχαν την ευκαιρία ούτε προϋπολογισμούς, ούτε προϋπολογισμούς, απολογισμούς να περάσουν. Γι' αυτό και πήραν οι οικονομικές επιτροπές αυτές τις υπεραρμοδιότητες, ώστε να μπορέσει να υπάρχει κυβερνησιμότητα, που ήταν ένας νέος όρος που μπήκε στη ζωή μας. Τι πιστεύετε εσείς για όλα αυτά, και για τον νόμο Σκουρλέτη και για τον νόμο Βορύδη, νομοσχέδιο μάλλον Βορύδη? Ναι, τώρα μαζευτήκαν πολλά τα εκτρώματα. Γιατί έχουμε τον εκλογικό νόμο, μάλιστα, έχουμε το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, το οποίο πραγματικά είναι ανατροπές του αιώνα. Mm-hmm. Και δείτε πώς μπορούμε από τα δύο αυτά νομοσχέδια να καταλάβουμε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση μιλάει για κυβερνησιμότητα στην τοπική διοίκηση. Mm-hmm. Και πρακτικά θα δίνει αυτό το νομοσχέδιο στην πρώτη δύναμη, που θα αναδειχθεί πρώτη στον πρώτο γύρο και θα περάσει στο δεύτερο γύρο, στην πρώτη δύναμη, η οποία μπορεί να είναι στον πρώτο γύρο και με ένα πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή μια μειοψηφία μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αυτή η πρώτη δύναμη θα πάρει τα 3/5 των Δημοτικών Συμβούλων. Mm-hmm. Και από την πρώτη Κυριακή, με ένα ποσοστό 43%, θα έχει το 60% του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι. Λοιπόν, εδώ μιλάνε, η κυβέρνηση βάζει το θέμα της κυβερνησιμότητας. Όταν λέμε κυβερνησιμότητα, τι εννοούμε? Για να κυβερνηθούν οι Δήμοι. Δηλαδή, ποιοι? Να κυβερνηθούν οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, mm-hmm, οι αγρότες. Για να περάσουν πιο εύκολα τα νομοσχέδια. Και την ίδια στιγμή, για να πάρει ένα σωματείο μια απόφαση για περιφερειακή κινητοποίηση, δεν φτάνει το 50%. Ναι, χρειάζεται 50+. Ναι. Χρειάζεται το 50+. Είδατε ότι τα επιχειρήματα περί δημοκρατίας αλλάζουν όταν πρόκειται για τις κυβερνητικές πολιτικές, όταν πρόκειται για την εξουσία και όταν πρόκειται για τους ίδιους τους εργαζόμενους και το δικαίωμά τους να οργανώνονται και να παλεύουν. Όπως και να έχει όμως, αυτό το νομοσχέδιο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου πράγματι είναι ένα έκτρωμα. Mm-hmm. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτά τα σαθρά επιχειρήματα. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος γιατί γίνεται αυτό. Τα λεφτά είναι πολλά. Τα λεφτά που έρχονται και τα λεφτά είναι πολλά, αλλά δεν τα παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση, θα σας πω εγώ. Δεν τα παίρνουν οι εργαζόμενοι. Δεν φτάνουν στους εργαζόμενους ακόμα και όταν πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα λεφτά που μιλάνε για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πολλά, τα οποία όμως δεν θα πάνε για αντιπλημμυρικά έργα, δεν θα πάνε για την αντισεισμική θωράκιση για τη Λάρισα, όπου με τα επίσημα στοιχεία συνολικά πανελλαδικά πάνω από το 75% των σχολικών κτηρίων είναι ανεξέλεγκτα, δεν έχουν ελεγχθεί για την αντισεισμική του θωράκιση. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους δομούς και στο νομό της Λάρισας. Αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε για την αντιπυρική προστασία, δεν θα πάνε για την πολιτική προστασία, δεν θα πάνε για έργα υποδομής και ανάσας στους κατοίκους, θα πάνε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να κλείσουν οι δουλειές στα πράσινα deal, για να κλείσουν οι δουλειές με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και πολύ περισσότερο για να προχωρήσει πιο αποφασιστικά η ανάκαμψη των κερδών των λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το ζούμε σήμερα στην τοπική διοίκηση. Το ζούμε στην περιφέρεια, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στην περιφέρεια Αττικής και στις άλλες περιφέρειες. Μιλάμε αυτή τη στιγμή μέσα στην πανδημία για ένα τρελό χορό εκατομμυρίων, τα οποία όμως κοιτάξτε να δείτε πώς περνάνε. Αυτή τη στιγμή με τους νόμους που πέρασαν και μέσα στο καλοκαίρι, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, λίγο πολύ πρέπει να το πούμε για να το ξέρουν και οι ακροατές που μας παρακολουθούν, οι εργαζόμενοι, λίγο πολύ έχουν γίνει διακοσμητικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή καθοριστικό ρόλο έχουν οι οικονομικές επιτροπές, στις οποίες απόλυτη πλειοψηφία. Υπάρχουν υπεραρμοδιότητες, ναι. Έχουν οι δημοτικές αρχές ή εκάστοτε. Ναι, ή οι περιφερειάρχες ή οι δημοτικές. Δεν είναι περιφερειάρχες. Μιλάμε για. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι σχεδόν αυτοκρατορικές οι αρμοδιότητες. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί με το λιγότερο από το 30% των ψήφων του ελληνικού λαού στον πρώτο γύρο ή με λιγότερο από το 40%, αυτή τη στιγμή έχουν απόλυτη πλειοψηφία στην Οικονομική Επιτροπή. Εκεί χειρίζονται επί της ουσίας για τεράστιες περιφέρειες που έχουν εκατομμύρια εργαζόμενους και πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν από τα απορρίμματα, από τις υποδομές, από ένα κάρο ζητήματα. Επί της ουσίας μιλάμε για 5-6 ανθρώπους που αποφασίζουν. Αυτό σημαίνει η Οικονομική Επιτροπή.
Με απόλυτη αρμοδιότητα. Αυτό γίνεται με νόμο το οποίο πέρασε μέσα στο καλοκαίρι. Αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όλη την Ελλάδα, στείνονται οι περιβόητοι αναπτυξιακοί οργανισμοί, οι οποίοι μετατρέπουν πλήρως, ακόμα και αν υπήρχε ένα φύλλο σηκής μέχρι στιγμής, και αυτό το φύλλο σηκής πέφτει, μετατρέπονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε ανώνυμες εταιρείες. Στους αναπτυξιακούς αυτούς οργανισμούς, επί της ουσίας είναι εταιρείες, στις εταιρείες αυτές πάλι την απόλυτη εξουσία, την απόλυτη πλειοψηφία έχουν οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι, και μέσα από αυτούς τους αναπτυξιακούς οργανισμούς θα περνάνε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, επί της ουσίας, χωρίς να μπαίνουν κάτω από τον έλεγχο όχι μόνο των παρατάξεων, χωρίς να μπαίνουν κάτω από τον έλεγχο του εργατικού λαϊκού κινήματος, των μαζικών φορέων του λαού μας, που έχουν κάθε δικαίωμα να ενημερώνονται, να έχουν λόγο και να επιδρούν σε αυτού του είδους τις αποφάσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται ένα όσο πάμε πιο αντιδραστικό πλαίσιο, γιατί θεωρούν ότι ο χρόνος είναι χρήμα και άρα οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται τάχιστα, χωρίς ενοχλητικές φωνές που θα διεκδικούν για τον προσανατολισμό αυτών των χρημάτων, για την εμπορευματοποίηση που αυτή τη στιγμή συντελείται και τη συρρήκνωση βασικών κοινωνικών δομών που όλοι πληρώνουμε τη συνέπεια. Δηλαδή, βλέπετε, στην πρώτη βροχή πνιγόμαστε. Στο σεισμό ταλαιπωριόμαστε. Το καλοκαίρι είμαστε όλοι με την αγωνία τι θα γίνει αν θα καούμε όχι. Τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα, η τεχνολογία, η επιστήμη, υπάρχουν οι υποδομές, η τεχνική, η πατρίδα μας έχει τέτοιες υποδομές να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Τη στιγμή που μια δεκαετία που πέρασε έχει αφήσει, να το πούμε, ρημάδι όλες τις μεγάλες υποδομές που είναι κρίσιμες για τη ζωή μας, αυτές έχουν μείνει υποστελεχωμένες, έχουν μείνει ασυντήρητες, έχουν μείνει χωρίς χρηματοδότηση όλες οι μεγάλες υποδομές. Λοιπόν, και ενώ υπάρχει ανάγκη αυτά να στηριχθούν, ο προσανατολισμός είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γι' αυτός είναι ο λόγος που είπαμε για μια πιο βαθιά ματιά. Αυτός είναι ο λόγος που έρχονται και τέτοιου είδους νόμοι, ένα ήδη απαράδεκτο καθεστώς που υπήρχε στη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών, να γίνει ακόμα πιο αντιδραστικό. Αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, πώς μπορείτε και πώς το χαρακτηρίζετε ως λαϊκή συσπήρωση, κύριε Πρωτούλη? Γιατί μας το περιγράψατε και μας το περιγράψατε έτσι με μελανά χρώματα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό καταρχήν εμείς πρέπει να βάλουμε μία πλώρη να το αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε παθητικοί δέκτες αυτής της κατάστασης. Δεν μπορούν να αποδεχθούν οι εργαζόμενοι πρώτα και οι κύριοι μαζικοί φορείς στα σωματεία, αλλά και κάθε προοδευτικός άνθρωπος δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση που έχει ένα χρονικό ορίζοντα πολύ πριν από τη σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό το καθεστώς δεν διαμορφώθηκε μόνο από τον τελευταίο νόμο και από τους νόμους του κ. Θεοδωρικάκου, που μέσα στο καλοκαίρι μέσω πανδημίας έδινε απόλυτες εξουσίες στους δημάρχους. Να θυμηθούμε όλα τα αρχαιοελληνικά ονόματα του Καλλικράτη, Κλεισθένης, Καποδίστριας, ΣΥΡΙΖΑ, του Καποδίστρια πιο πριν. Δηλαδή, μιλάμε για νομοθετικά πλαίσια τα οποία προσάρμοζαν και την τοπική διοίκηση, την παλιά τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς είδατε προσέχουμε. Επιμένετε, το ξέρω, είναι γνωστό, το ακούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας από τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο οποίος δεν μιλά ποτέ για τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει παλιά τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν αδικείτε, λέτε, το θεσμό καθόλου με την επιμονή σας αυτή? Όλοι το γνωρίζουν, το παραδέχονται όλες οι δυνάμεις πλέον αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με τοπική αυτοδιοίκηση αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, ας το πούμε έτσι, και ακόμα περισσότερο. Ωραία, επομένως σβήνουμε. Σβήνουμε, παίρνουμε γομολάστικα και σβήνουμε αυτό που λέγαμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας λαογέννητος θεσμός, αυτός που είναι πιο κοντά στον πολίτη κτλ. Αυτά που λέγαμε κάποτε, τέλος πάντων. Τα σβήνουμε. Ασφαλώς, αυτά έχουν αλλάξει εντελώς. Μιλάμε για ένα καινούριο περιβάλλον, είναι τοπική διοίκηση, μιλάμε για κρατική διοίκηση, η οποία είναι αντιλαϊκή, είναι βάρβαρη και είναι ένας ακόμα κρίκος στην καταπίεση του εργαζόμενου λαού. Είναι ένας ακόμα κρίκος που αντί να απαλύνει λίγο τη φορολογία, έρχεται και βάζει νέους φόρους, αντί να απαλύνει λίγο την εμπορευματοποίηση, εμπορευματοποιεί ακόμα και στοιχειώδεις δομές που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Βλέπετε τι γίνεται στους παιδικούς σταθμούς, βλέπετε τι γίνεται στους αθλητικούς συλλόγους, βλέπετε τι γίνεται στις υποδομές για την αναψυχή και τον πολιτισμό. Όλα πλέον κοστίζουν και όλα πληρώνονται. Λοιπόν, αυτό εννοούμε ότι είναι μια αυστηρή
τέτοιου είδους κρατική διοίκηση, η οποία έρχεται πλέον να προστατευτεί, μπορούμε να πούμε, να διώξει από μέσα της και ενοπλητικές φωνές. Δηλαδή, αυτό που βγαίνει και λέει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ότι θα μειωθούν έως και 30% τα περιφερειακά συμβούλια και τα δημοτικά συμβούλια, αλλά θα μπει και πλαφόν 3%, 3%, ναι. Σημαίνει ότι ακόμα και σε περιοχές που μέσα από μια σύγκρουση, ας το πούμε έτσι, ψηφοδέλτια, τα οποία είναι τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Mm-hmm. Σε ολόκληρες περιοχές και δήμους που πέρναγαν στην κυριολεξία μέσα από σύγκρουση με επιχειρηματικά συμφέροντα για να εκλέξουν αγωνιστές δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, τώρα θα μπαίνει ζήτημα αν θα μπορούν να εκλεγούν με το όριο και τη μείωση, το όριο του 3% και τη μείωση επίσης των περιφερειακών συμβουλίων. Συμβουλίο, ναι. Και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ένα διαφορετικό παράδειγμα. Υπάρχει ένα διαφορετικό παράδειγμα για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Τι εννοείται, ποιο είναι το παράδειγμα αυτό? Εμείς λέμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι που μας παρακολουθούν πρέπει να δουν κατά τη Δυτική Ελλάδα μεριά και να δουν το Δήμο Πάτρας. Εντάξει, ήμουν σίγουρη ότι θα αναφερθείτε στον κύριο Πελετίδη, κύριε Πρωτούλη. Και ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σας την κάνω. Αυτό το πλαίσιο, όπως το περιγράψατε, της τοπικής διοίκησης και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλάζει εάν στο τιμόνι του όποιου δήμου ή της περιφέρειας βρίσκεται κομμουνιστής δήμαρχος? Και με ποιον τρόπο? Και με ποιον τρόπο? Γιατί το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Στον καπιταλισμό ζούμε. Τι αλλάζει? Αλλάζει η πάλη. Αλλάζει ο προσανατολισμός της πάλης για τη συντριβή. Ο τρόπος εκδίκησης δηλαδή, αυτό θέλετε να πείτε, αν καταλαβαίνω καλά. Γιατί μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε, το παράδειγμα δεν είναι ότι υπάρχει ένας καλύτερος διαχειριστής, mm-hmm, Πάτρα. Το παράδειγμα είναι ότι υπάρχει ένας αγωνιστής εκεί. Mm-hmm. Υπάρχει ένας αγωνιστής που αντιπαλεύει για να ανατραπεί αυτό το πλαίσιο και όχι για να το υπηρετήσει. Mm-hmm. Υπάρχουν αγωνιστές, γιατί δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι μια ολόκληρη παράταξη, ένα ολόκληρο κόμμα από πίσω, που παλεύει για να συντριβεί αυτή η πολιτική, και μάλιστα είναι αντιπολίτευση και το δηλώνουνε, αντιπολίτευση απέναντι στην περιφέρεια, αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, αντιπολίτευση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Δεν είναι συμπολίτευση ούτε διαχειριστές. Mm-hmm. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν εξασφαλίσει και ορισμένες ανάσες για το λαό τους, τις οποίες σήμερα έρχεται αυτό το πλαίσιο να αυστηροποιηθεί ακόμα παραπάνω, για να κλείσουν και οποιασδήποτε παραμικρές χαραμάδες ήταν ανοιχτές και μπορούσαν να ταρακουνήσουν σε θέμελα αυτό το οικοδόμημα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τους αγωνιστές που βρίσκονται στην τοπική διοίκηση, εκλεγμένοι, όπως είναι και ο Πελετίδης, όπως είναι και οι σύντροφοί μας ο Τσαπλές, ο Λαμπρούλης, στην περιοχή της Θεσσαλίας και άλλοι αγωνιστές, δεκάδες αγωνιστές. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους αγωνιστές και πολύ περισσότερο πρέπει να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική στον δρόμο του αγώνα. Ωραία, είναι κύριε Πρωτούλη, το μόνο μέρος που κρίνονται στο το δίκαιο και τα πράγματα. Ωραία. Επειδή ο χρόνος τρέχει, θα ήθελα την άποψή σας και για αυτό που η πλειοψηφία, τέλος πάντων, της ΚΕΔΕ, πιθανότατα και της ΕΜΠΕ, σημειώνει αναφορικά με το νομοσχέδιο Βορύδη, ότι με τις αλλαγές που προωθούνται θα σταματήσουν οι δοσοληψίες και οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι για το δεύτερο γύρο. Δηλαδή, οτιδήποτε γινόταν ανάμεσα σε αυτοδιοικητικές παρατάξεις ή παρατάξεις ή όπως θέλετε πείτε, ή αυτές που έχουν το μανδύα των αυτοδιοικητικών, όπως λέτε και εσείς στη Λαϊκή Συσπήρωση, λοιπόν, ότι θα σταματήσουν αυτές οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Τι λέτε γι' αυτό? Δεν είναι θέμα τεχνογνωσίας αυτό, είναι θέμα πολιτικής. Mm. Το παζάρι απλά θα μεταφερθεί. Στον πρώτο γύρο. Αντί να γίνεται πριν τον πρώτο γύρο, μετά το πρώτο γύρο, θα γίνεται πριν τον πρώτο γύρο. Όπως έγινε και με το νομοσχέδιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για την κολοβή αναλογική, όπως τη λέμε εμείς. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να είναι απλή αναλογική όταν μπαίνει το εκβιαστικό δίλημα του δεύτερου γύρου. Mm-hmm. Έχουν ψηφίσει οι εργαζόμενοι, έχουν ψηφίσει οι πολίτες στον πρώτο γύρο. Ναι, ναι. Το εκβιαστικό του δεύτερου γύρου ήταν μια κολοβή αναλογική. Και εκεί τι είχε γίνει? Το παζάρι που γινόταν έξω από τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, μέχρι να μπουν οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά το παζάρι έγινε μέσα στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια. Μάλιστα. Υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό που ζήσαμε και ζούμε στην περιφέρεια της Αττικής. Mm-hmm. Ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πατούλης, άλλο αυτό δηλαδή, κάνουμε μια παρένθεση, ναι, και ναι, κομματικά στελέχη
κεντρικά κομματικά στελέχη, κεντρικά πολιτικά στελέχη μεγάλων κομμάτων, ξαφνικά εμφανίζονται αυτοδιοικητικοί. Και αυτή η κοροϊδία κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δίνεται το δικαίωμα στα κόμματα να εκφράζονται και στην και τοπική διοίκηση από τη στιγμή που μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Ναι, κατανοητό. Άρα, κλείνουμε αυτή την παρένθεση για να πούμε ότι και αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια της Αττικής, μέσα από ένα τέτοιο πολιτικό παζάρι, δεν λέμε για κάτι άλλο παραπάνω, ο κόσμος καταλαβαίνει, με ένα τέτοιο πολιτικό παζάρι οι αποφάσεις περνούν. Λοιπόν, με τις ψήφους της φασιστικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, η οποία παραμένει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής, περνούν με διάφορους άλλους πρόθυμους ακροδεξιούς, όπως ο γνωστός Τζίμερος, αλλά και κρίσιμες αποφάσεις περνάνε και με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμες αποφάσεις, όπως για να παραμείνουν οι χωματερές, τι θα γίνουν τα απορρίμματα. Μάλιστα. Περνάνε με τις ψήφους όλων μαζί. Άρα το παζάρι. Το παζάρι γίνεται, λέτε. Ναι, ναι. Όπως λέει ο κύριος Βορύδης για τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο. Το ωραία. Παζάρι ανάμεσα στις αστικές πολιτικές δυνάμεις είναι κατανοητό. Λοιπόν, πείτε μας. Επίκεντρο, πώς θα καταπιέσουν τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού. Κύριε Πρωτούλη, μια τελευταία κουβέντα. Μου είπατε χθες και το είπα και εγώ στην εκπομπή ότι θα έρθετε στη Λάρισα σύντομα. Έτσι δεν είναι? Θέλετε να μας πείτε γιατί? 28 του μήνα την Παρασκευή. Θα βρεθούμε όλοι μαζί, πιστεύω να είμαστε όλοι μαζί, ναι, στη μεγάλη συγκέντρωση που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στο κέντρο της Λάρισας, για τη μεγάλη ανατροπή του αιώνα, που είναι το εργασιακό έκτρωμα που έφερε. Θα έρθετε για το εργασιακό νομοσχέδιο, ναι. Για την απλήρωτη δουλειά, την κατάργηση του οκτάωρου και τα συνδικάτα στο γύψο που θέλουν να βάλουν. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και καλεί όλο τον κόσμο να ξεσηκωθεί, να ενημερωθεί ουσιαστικά και να πάρει τη θέση του στον αγώνα, να μην επιτρέψουμε να μας δέσουν με αλυσίδες τον 21ο αιώνα. Ωραία, αυτά θα τα πούμε στις 28. Κύριε Πρωτούλη, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, θα τα πούμε από κοντά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας καλή από τη Λάρισα. Συνέχεια. Γεια σας.